Ξεκίνησε με βάση την μελέτη κατασκευή του ανοιχτού θεάτρου της Καλαμάτας, βόρεια της κεντρικής αγοράς. Όπως γνωρίζετε, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Ο Δήμος ετοίμασε τη μελέτη και είχαμε την τύχη να έχουμε 998.000 ευρώ που ήταν, εντάχθηκε το έργο αυτό. Η μελέτη η οποία έγινε και έτσι είχαμε την τύχη να το εντάξουμε το έργο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από εκεί και μετά έγινε δημοπρασία. Το έργο αυτό το έχει πάρει η εταιρεία Βασάρντης, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία έχει εμπειρία σε αυτά τα έργα τα μεγάλα. Και έτσι λοιπόν, βέβαια η έκπτωση έτσι είναι 50%. Ήδη έγινε, ορίστηκε επιπλέον μηχανικός, είναι ο κύριος Διαμαντόπουλος από πλευράς έργο πολιτικού μηχανικού, σύν τους ηλεκτρολόγους που είναι τα υπόλοιπα παιδιά και μηχανολόγοι. Έγινε η εγκατάσταση της εταιρείας, έγινε ο πρώτος καθαρισμός, ήδη έχει χαραχθεί το συγκεκριμένο έργο που ακριβώς θα γίνει, σύμφωνα με τα σχέδια και τις μελέτες, και έτσι έχει αρχίσει να... Η εταιρεία η οποία θα το κατασκευάσει βρίσκει τους αντίστοιχους υπορεργολάβους που θα μπουν στο έργο και μετά τον καθαρισμό που έγινε, ελπίζουμε ότι από Δευτέρα, όπως σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας κατασκευαστικής, θα βρίσκονται παρόν να αρχίσουν να φτιάχνουν όχι ακριβώς το μεγάλο κομμάτι του θεάτρου, αλλά εκείνο τα δευτερεύοντα κομμάτια, τα οποία είναι τα βεστιάρια, οι τουαλέτες και το μικρό θεατράκι ουσιαστικά, που θα είναι ακριβώς αντικριστά από το μεγάλο θέατρο το οποίο θα γίνει. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η χωρητικότητα βάσει της μελέτης ανέρχεται στα 2.000 άτομα. Ευελπιστούμε ότι ο χρόνος παράδοσης είναι συγκεκριμένος, είναι 6-7 μήνες. Από ό,τι φαίνεται η εταιρεία έχει σκοπό να δουλέψει, διότι και ο εργοταξιάρχης ο οποίος είναι εδώ, που έβαλε από την Καλαμάτα, και συν τα υπόλοιπα παιδιά που θα δουλέψουν, είναι παιδιά με εμπειρία. Ερωτηθείς, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ανδρέας Καραγιάννης σημείωσε ότι υπάρχει δυνατότητα βάσει του όλου σχεδιασμού το θέατρο να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητά του. Όπως σας είπα, το θέατρο είναι μεταλλικό. Το μεταλλικό μπορεί, παράδειγμα, το συγκεκριμένο σημείο όπως έχει διαρθρωθεί τώρα να έχει να βλέπουμε το κάστρο, μπορεί αυτό να μεγαλώσει στην πορεία και να μπορεί πάλι πλέον να βλέπεις και το κάστρο και να μπορείς να βάλεις περισσότερο κόσμο. Μπορεί να προσθεθεί κομμάτι. Δεν δημιουργεί πρόβλημα.